Των Ιαννίνων, που οι πρόεδροι άλλαξαν στη διάρκεια της θητείας μετά από συμφωνία, σημειώνοντας ότι η στάση του Προέδρου του Επιμελητηρίου συνιστά αθέτηση συμφωνίας, η οποία μάλιστα είχε διατυπωθεί ως απόφαση δημόσια και από τα δύο μέρη. Υπάρχει ένα παράδειγμα στο Επιμελητήριο των Ιωαννίνων, όπου υπήρξε μια ανάλογη συμφωνία μεταξύ δύο εκεί παρατάξεων, που μοιράστηκαν κατά τη δική τους άποψη 1-3 χρόνια την διοίκηση του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο, όπου έγινε αυτό, επικαλούμενοι αυτό το οποίο σας διάβασα τον νόμο, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να ανοίξει μύτη, γιατί πραγματικά υπήρχε η θέληση να γίνει και όχι αυτά τα οποία σήμερα λέγονται, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Επικαλούμενος νόμο που προβλέπει ναι μεν την αντικατάσταση θέσης μέλους της Διοικητικής Επιτροπής, με διαδικασία όμως ψηφοφορίας και από μέλος που ανήκει στον ίδιο συνδυασμό, ο κύριος Αλιθιεράκης, έχοντας ταυτόχρονα αυτή την ερμηνεία και από την νομική σύμβουλο του Επιμελητηρίου, διευκρίνησε ότι έχει ζητήσει από τον κύριο Σφυρί να του υποδείξει με ποιο νομικά ορθό τρόπο μπορεί να γίνει η διαδικασία, χωρίς να έχει λάβει, όπως τόνισε, απάντηση, προσθέτοντας τη δήλωση του κυρίου Σφυρί περί παρέτησης της διοικούσας επιτροπής ότι δεν είχε συμφωνηθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Τον έχω καλέσει. Ξέρει ότι ποια είναι η διαδικασία, ξέρει τι προβλέπει ο νόμος. Του είπα, αν υπάρχει τρόπος αυτό να το ξεπεράσουμε, να μου το υποδείξει και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν οι παρατάξεις και το ΔΣ πώς θα πορευτούμε. Δηλαδή πώς θα κάνουμε αυτή την εναλλαγή. Δυστυχώς δεν μου έχει φέρει καμία νομοθεσία, καμία νομολογία ή έστω μία γνωμάτευση από κάποιο νομικό ο οποίος να λέει με τι τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Αντιθέτως, έχουμε την υπόδειξη της νομικής συμβούλου του Επιμελητηρίου, η οποία λέει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να το κάνετε.